η Ζωή Αλεξούλη. Είμαι ο Νίκος Σοβουτσάς. Με λένε Κιβέλη Κόνστα. Είμαι ο Γιώργος Σοβουτινός. Είμαι η Αναστασία Αποστόλου. Είμαι ο Κώστας ο Καλουδιώτης. Είμαι η Μάγδα Μαμούτου. Είμαι η Ιωάννα Κουσκούση. Είμαι η Ματίνα Παϊνούζη. Συμμετέχω στη θεατρική παράσταση Όλα για Όλα, στο Καφενείο Πρίγκιπος, και θα ερμηνεύσω την Αλίνα, η οποία Αλίνα είναι η πιο τσαχπίνα της παρέας. Είναι το πιο αισιόδοξο κομμάτι του έργου. Τα βλέπει όλα με πιο αισιόδοξο μάτι. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που παίζω αυτή την παράσταση. Εγώ υποδίω με τον πελάτη Γάμα ή Σταμάτη, όπως ακούγεται σε κάποια σκηνή. Είμαι ένας άνθρωπος καθημερινός, όπου έχω τα διέξοδά μου. Προσπαθώ να μέσω κάποιων μύθων να πλάσω κι εγώ στο μυαλό μου κάτι ώστε να μπορέσω να βρω μια διέξοδο, τέλος πάντων, στα καθημερινά μου προβλήματα και άγχη. Εντάξει, αυτό πιστεύω ότι μέσα από το ρόλο ανεβαίνει και δημιουργείται, τέλος πάντων, κατά κάποιο τρόπο. Ο ρόλος μου είναι η Γκαμπριέλα, μια γυναίκα που εκδίδεται και που είναι δυναμική, ξέρει τι κάνει και γιατί το κάνει και που στην ουσία αυτό που κάνει είναι μια προσφορά προς τους άντρες. Μπορεί στην κοινωνία η πουτάνα να θεωρείται κάτι φτηνό και μικρό, αλλά αυτή ξέρει τι κάνει και έχει μια αξιοπρέπεια. Και αυτή την αξιοπρέπεια τη διεκδικεί και παλεύει για αυτήν. Και θέλει οι άλλοι να την αναγνωρίζουν. Καθρεφτίζει την κοινωνία. Την κοινωνία και αυτό που υπάρχει γύρω μας, την ψευτιά. Εκείνη δεν θέλει να είναι ψεύτικη όμως, θέλει να είναι αληθινή και θέλει οι άλλοι να τη σέβονται. Παίζω τον πελάτη Β. Ένας τύπος ο οποίος λιγνάει στα μπαρ, σαλταρισμένος, είναι ένας διανοούμενος, ένας άνθρωπος, μάλλον πιο σωστά ένας ευφυής τύπος, ο οποίος δεν μπορεί να ανεχτεί τη σύγχρονη κοινωνία. Είναι ένας τύπος νευρώδης, ο οποίος μέσα στα μπαρ προσπαθεί να βρει αυτό που αναζητάει. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον συγγραφέα και σκηνοθέτη, για τον τρόπο και για την ευφυΐα με την οποία έγραψε αυτή την παράσταση. Και για τον τρόπο με την οποία τη σκηνοθέτησε, όπως και για τον ευφυΐ τρόπο που αυτή η παράσταση μέσα σε αυτό το χώρο ενός καφέ μπαρ λειτουργεί περίφημα σε άμεση συνάρτηση και συμπληρωμένη με το κοινό. Έχω γράψει τη μουσική για την παράσταση του Θοδωρή Κοντανίδη Όλα για Όλα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετέχω σε μια παράσταση διαφορετική από τις άλλες, σε ένα χώρο που δεν ήθιστε να ανεβαίνουν θεατρικές παραστάσεις και μάλιστα με ένα σενάριο που δεν συνηθίζεται να το βλέπουμε σε θεατρικές παραστάσεις σύγχρονες. Ο ρόλος μου είναι ο πελάτης Α, ο οποίος αντιπροσωπεύει γενικά τον άνθρωπο και έρχεται σε σύγκρουση με το παρελθόν του για να βρει την πορεία του και τη ζωή του γενικά. Ερμηνεύω τη Μάρα. Η Μάρα δεν μιλάει, είναι κοφάλαλη. Γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε αυτό το μπαρ. Είναι το παιδί του Μπενίτο. Ο Μπενίτο πέθανε και την εγκατέλειψε μέσα σε αυτό το μπαρ. Η Μάρα είναι για μένα τα πάντα. Είναι η μάνα μου, είναι η ζωή μου ολόκληρη. Μέσα από αυτή την ερμηνεία μου, νομίζω ότι τα λέω όλα. Με τις γκριμάσεις μου, με τα μάτια μου, με την κίνησή μου γενικά. Και στη ζωή φαντάζομαι ότι δεν έχουν σημασία τα λόγια. Σημασία έχει τι αισθάνεται κανείς και εγώ αισθάνομαι τα πάντα. Πιστεύω ότι αν και δεν μιλάω, ο ρόλος μου είναι πρωταγωνιστικός και πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κοντανίδη που μου έδωσε την ευκαιρία μέσα από αυτό το ρόλο για πρώτη φορά κι εγώ να συμμετέχω σε αυτό το δρόμενο. Είμαι η Ζωή, το όνομά μου είναι η Ζωή στο θεατρικό έργο. Και παίζω τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Η ζωή έχει πολλές πλευρές, όπως η ζωή είναι πόρνη, η ζωή είναι ωραία, η ζωή είναι μαγιά. Πρέπει να ζεις την κάθε στιγμή σου. Έτσι κι εγώ δουλεύω, κάνω την πόρνη σε αυτό το θεατρικό έργο και δουλεύω σε ένα κολόμπαρο. Από το οποίο θέλω να ξεφύγω και να βγω έξω στη ζωή, να ζήσω κάποιες καταστάσεις τις οποίες δεν μπορώ να ζήσω εδώ μέσα. Στην παράσταση είμαι η Μάρα. Ένα από τα τραγικότερα πρόσωπα, γιατί έχω την δυνατότητα επιλογής, ωστόσο διαλέγω ασυνείδητα το θάνατο ως εξιλέωση. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κοντανίδη που μου έδωσε τη δυνατότητα να με σκηνοθετήσει, γιατί μέχρι τώρα με σκηνοθετούσε μόνο η ζωή. Ευχαριστώ. Άσε με να δω τι έχεις μέσα. Άνοιξε την. Παρέθηκα να την ψάχνω. Ωραίος είσαι.
Είσαι ο πρώτος! Ανεπανάληπτος! Γιατί εγώ διψάω πολύ. Λεφτά έχουμε, κάτσε κι άκου. Το ανέκδοτο με τα σαλιγκάρια το ξέρεις. Όχι, ρίχτω. Πια σταυγό και κούρευτο. Ναι, είσαι καθήλα. Καθίστε ρε παιδιά λίγο να βαφτώ κι εγώ. Έλα ποτέ. Εσύ μετά θα βαφτείς. Μήπως έχετε τέτοιο, πώς το λένε. Τζέλ, όχι, δεν φέραμε. Όχι, τζέλ. Λάκα, έχετε. Θα το βάλω και στον πάγκο. Δώσ' το λίγο. Δώσ' το λίγο. Άσε με, λίγο. Μα τι να δώσει τη τσιγάρα μου. Ναι, να σιώσουν για αυτά από εδώ. Ωραία. Το πουκάμισε με φαίνεται τώρα, ε. Θα θυμηθείς να το ανοίξεις. Φαίνεται. Όχι βρε, δεν φαίνεται. Μια χαρά. Με το πιστεύω πως το θέατρο πλέον στην εποχή μας χρειάζεται μια αποκέντρωση με την έννοια της σκηνής. Από τη στιγμή που το έχει δώσει τόσα πολλά, είτε στον κινηματογράφο είτε στην τηλεόραση, θεωρώ πως το θέατρο πρέπει να αρχίζει να αποκομίζει στοιχεία και από τα άλλα μέσα. Που σημαίνει τι? Ότι εδώ πρόκειται για μια θεατρική παράσταση, πολύ πρωτοποριακή, με την έννοια το ότι ο χώρος είναι επίπεδος και αυτό, από τη μια που φαίνεται αρνητικό, προσπαθούμε να το εντάξουμε θετικά σε όλη την παράσταση, δίνοντας λοιπόν μια κινηματογραφική, να το πω έτσι, είτε γραφή είτε πλοκή του έργου. Θεωρώ ότι το κοινό του θεάτρου έχει λίγο, να το πω, χαλαρώσει, έχει απομακρυνθεί από το θέατρο, γιατί έχει η εικόνα έχει βολιδοσκοπήσει την κοινωνία μας τόσο πολύ που το θέατρο, που είναι η ίδια η ζωή λοιπόν, απεικονίζει την ίδια τη ζωή σε παρόντα χρόνο, αρχίζει ο κόσμος να απομακρύνεται από αυτό. Εδώ λοιπόν έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια επιθετική, με την καλή έννοια, πρωτοβουλία προς το κοινό. Δηλαδή ερχόμαστε εμείς στο κοινό, δεν έρχεται το κοινό σε εμάς, και προσπαθούμε μέσα από το δικό του χρόνο, το χρόνο του κοινού, να περάσουμε την ιδέα μας. Θεωρώ ότι όπως η κοινωνία μας βρίσκεται σε μια κρίση, έτσι και το θεατρικό έργο Όλα για Όλα, πιστεύω πως εντάσσεται στο, αν μπορώ να το πω, νέο ρεύμα, το θέατρο της κρίσης, προσπαθώντας να απεικονίσει την κοινωνία μας, όπως ακριβώς είναι δηλαδή. Στο έργο μέσα προσωποποιημένη είναι η ζωή του ανθρώπου, σε μεταφορική έννοια. Τρεις ιστορίες όπου ξεδιπλώνονται μέσα από την κουβέντα των πελατών μέσα στο μπαρ. Οι δύο πρωταγωνιστές έχουν ονοματεπώνυμο. Αν θέλετε έχουν όνομα. Ο Κυριάκος και ο Σταμάτης. Ο πελάτης Β και ο πελάτης Γ. Ο πελάτης όμως Α είναι γενικά ο πελάτης άνθρωπος, ο οποίος μέσα σε αυτό το χώρο βλέπει την ίδια τη ζωή προσωποποιημένη. Και έρχεται σε σύγκρουση με το παρελθόν του, προσδοκώντας ένα μέλλον μέσα από το παρόν. Δηλαδή το έργο προσπαθεί να δώσει την ανάλογη σημασία που πρέπει να έχει το παρόν στη ζωή μας.